Στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο του Γάλλου, η Επισκοπή, η Πρωτοπόρος Επισκοπή και η ΑΕΔΗ φιλοξένησε την Αθλητική Ένωση Εργαζομένων Κρήτης ΣΥΝΚΑ. Είσοδος των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο και με το ξεκίνημα του παιχνιδιού, οι γηπεδούχοι βρέθηκαν στην επίθεση με μια σέντρα με στόχο τον Τσιρικό, ότι αυτός πήρε την κεφαλιά, η μπάλα πέρασε όμως έξω από τα δοκάρια. Το ΣΥΝΚΑ, το οποίο θα βρεθεί στη συνέχεια στην επίθεση. Πολύ ωραίο συνδυασμό. Ο Βεστάκης θα βγει στην πλάτη της άμυνας. Ο Καρβουνιάρης όμως είναι αυτός ο οποίος τρέχει και τον προλαβαίνει, ο πρώην συμπαίκτης του. Εδώ το λάθος το οποίο θα γίνει και η Επισκοπή έχει προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Πολύ ωραία προσπάθεια. Τρεις της Επισκοπής. Η μπάλα στη δεξιά πλευρά. Ευκαιρία για το συγκρότημα του Βέλιτς με τα πόδια που μακρύνει ο Κασαπίδης. Και επιθετικό φάουλ συνέχεια. Και πάλι η μπαλιά είναι πολύ καλή, είμαστε μεγάλη περιοχή. Θα προλάβουν οι αμυντικοί, ο Γεωργούλης τελικά το πλασέ είναι out. Κόρνερ για την Επισκοπή από τη δεξιά πλευρά με πολλά φάλσα εκτελείται. Κεφαλιά που θα γίνει από τον Μπρίτο, η μπάλα περάσει out. Το συγκρότημα της Επισκοπής σε μια ακόμη προσπάθεια πάλι στο γενοχώρο για τον Τσιριγότη. Θέλει να γυρίσει αυτός. Να δούμε την ευκαιρία εδώ. Πίσπας, η πάσα έξω. Το σουτ το οποίο θα γίνει στην αγκαλιά του Κασαπίδη. Γέμισμα με στόχο τον Βεστάκη. Ωραία, θα γυρίσει ο Βεστάκης. Η ευκαιρία για το ΣΥΝΚΑ. Βεστάκης θέλει να προλάβει τον Χανιωτάκη που βγήκε. Η μπάλα βρίσκει στο χέρι του. Ο διαιτητής θα του δείξει την κίτρινη κάρτα. Διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Νίκου Μαθιουδάκη για αυτήν εδώ την φάση όπου ο Βεστάκης βγήκε στην αντεπίθεση. Τσίπησε την μπάλα με το δεξί χέρι. Ο Χανιωτάκης σταματάει την πορεία της. Ο διαιτητής θα του δείξει την κίτρινη κάρτα και μία ακόμη για φάουλ. Τα δεξιά με ανάποδα φάλτσα απευθείας πάνω από τα δοκάρια. Νέα σέντρα η οποία θα γίνει. Φεγγένει ο Κασαπίδης, δεν μπορεί ο Τσιριγότης, θα περάσει από όλους η μπάλα. Θα χαθεί ευκαιρία, όχι, έχουμε συνέχεια. Κάθε την παλιά με τον Σουμπασάκη, ο οποίος παίρνει σχεδόν τις μπάλες. Να, η παλιά του είναι καλή. Κάθε την Τσιριγότης, το πλασεδάκι, μπάλα out. Και πάλι ο Πίσπας. Σέντρα η οποία θα γίνει από αριστερά. Η απομάκρυση, Σουμπασάκης στο αριστερό, το σουτ, κάπου κοντράρει μπάλα, επιμένει ο Σουμπασάκης. Η μπάλα στην απέναντι πλευρά δεν έχει βγει. Δεξιά πλευρά η επίθεση από την Επισκοπή. Γέμισμα Πίσπα στην κεφαλιά. Η μπάλα βρίσκει στον παλικέρκο. Δεν υπάρχουν διαμαρτυρίες για χέρι. Συνέχεια στο παιχνίδι με την Επισκοπή. Το κοντρόλ το οποίο θα γίνει. Το σουτ. Η μπάλα είναι out. Και εδώ εμείς βλέπουμε τη φάση στην οποία διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι. Νικόλτσης. Ωραία προσπάθεια του Γιώργου Νικόλτση. Σηκώνει το κεφάλι, τελικά θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή. Ωραία, θα περάσει και τον αντιπαλό του. Πλασάρι, Χανιωτάκης μπλοκάρει την μπάλα σταθερά. Φάουλ για την ομάδα της Επισκοπής. Τελικά με σκάψιμο μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία, κεφαλιά, εκπληκτική επέμβαση του Κασαπίδη στη κεφαλιά του Μπρίτο. Κόρνερ για την Επισκοπή στο δεύτερο ημίχρονο πλέον. Θα περάσει μπάλα από όλους. Πάλι ο Μπρίτο, Κασαπίδης μπλοκάρει σταθερά. Ένα ακόμη κόρνερ και πάλι από τη δεξιά πλευρά για τους γηπεδούχους. Αυτή τη φορά στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά η οποία θα γίνει. Μπάλα θα περάσει out όμως. Ξανά προϋποθέσεις αντεπίθεσης. Η μπαλιά είναι για τον Σουμπασάκη. Και ποιος θα κατεβάσει τελικά την μπάλα. Ο Νικόλτσης, ο οποίος. Όχι, είναι πέναλ τελικά το οποίο κάνει ο Γεωργούλης. Ο Γεωργούλης λοιπόν είναι αυτός ο οποίος ήταν στη φάση. Ανατρέπει σύμφωνα με το διαιτητή τον αντίπαλό του. Σε αυτήν εδώ τη φάση έτσι λοιπόν έχουμε πέναλτι. Το οποίο κερδίζει ο Νάνι και εκτελεί εύστοχα 1-0 για την Επισκοπή. Ο Τσιριγότης είναι αυτός ο οποίος στέλνει την μπάλα στη δεξιά γωνία, τον Κασαπίδη στην αριστερή και η Επισκοπή προηγείται πλέον με 1-0 στο 57ο λεπτό. Γέμισμα από την άμυνα με στόχο τον Νικόλτση. Ωραία, αυτός βάζει το σώμα του απέναντι στον Μπρίτο. Νικόλτση θα γυρίσει, καλό, Χανιωτάκης μπλοκάρει. Έξω μεγάλη περιοχή, ένα σουτ. Κασαπίδης απομακρύνει από τον Λίμα στο 65. Η Επισκοπή επιμένει. Από αριστερά η μπάλα κάπου θα κοντράρει Τσιριγότης, ευκαιρία δεν την βρήκε καλά, πέρασε out η μπάλα. Στο 74 πλέον φτάνουμε, γέμισμα του Μποτονάκη, στο έδαφος φωνές πάλι, Βεστάκης και τώρα έχουμε πέναλτι, το οποίο θα κερδίσει ο Βεστάκης από την ανατροπή με τον Ανδρικόπουλο. Ο Ζαφίρης δείχνει την άσπρη βούλα, έτσι λοιπόν φωνές ξανά. Το ΣΥΝΚΑ έχει χρυσή ευκαιρία με τον Γιάννη Μποτονάκη. Απέναντι από το Χανιωτάκη, 75ο πλέον λεπτό στην αριστερή γωνία. 1-1 ισοφαρίζει το ΣΥΝΚΑ με την ωραία εκτέλεση πέναλτι. Έπεσε σωστά ο Χανιωτάκης, αλλά ήταν αδύνατο. Πλαϊνό διχτάκι για τον Μποτονάκη, ο οποίος αφιερώνει και τον γκολ στο παιδί του. Έγινε πρόσφατα πατέρας και θα πάνε όλοι μαζί για να του το αφιερώσουν με αυτόν εδώ το χαρακτηριστικό πανηγυρισμό. Επισκοπή ΣΥΝΚΑ 1-1. Πάλι ο Τσιριγότης, ο οποίος θα κατεβάσει πολύ ωραία. Σουμπασάκης με τη μία η μπαλιά του. Σηκώνονται χέρια για offside. Δεν υπάρχει offside. Την μπάλα πέρασε όμως παράλληλα από την αιστεία του Κασαπίδη. Φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Σουμπασάκης με πολλά φάλτσα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά η οποία θα γίνει από μακρύ. Είναι αμυντική. Ο Κέλλη το σουτ και τελικά εύκολα στην αγκαλιά του Κασαπίδη. Να το κλέψουμε τη μπάλα για να δούμε το ΣΥΝΚΑ.
σε μια από τις τελευταίες προσπάθειες. Το 1-1 παραμένει. Από τα δεξιά το σούτ είναι out, όμως δεν ανισχύει. Σέντρα από αριστερά, επικίνδυνη στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Τελευταίες στιγμές και τώρα διευθυντής κύριος Ζαφίρης θα σφυρίξει τη λήξη. Επισκοπή Αθλητικής Οργανωμένης και τη ΣΥΝΚΑ. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα.